Βαλτά, ακούτε όλες αυτές τις τραγικές ιστορίες που βγαίνουν καθημερινά στο φως και ο πόνος αυτός των ανθρώπων φαίνεται ότι δεν θα απαλύνει ποτέ τις ψυχές τους, ακόμα και αν μάθουν τι συνέβη ή όχι. Έτσι. Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιώσει ο καθένας τη δικιά του μεγάλη απώλεια, η οποία έγινε με οξύ τρόπο και με βίαιο τρόπο. Είναι τρομακτικό να ακούμε για διαμελισμένα πτώματα, να μην μπορώ να πάρω τον άνθρωπό μου και να τον θάψω, να τον κάψω, κάτι να τον κάνω ό,τι θέλω εγώ. Διότι και τα περισσότερα φέρετρα παραδίνονται σφραγισμένα. Αυτή είναι η εντολή από την αστυνομία. Ναι. Και επίσης και σαν χώρα βιώνουμε μεγάλη απώλεια. Και όλοι εμείς οι οποίοι δεν έχουμε συγγενείς ανάμεσα στα θύματα, βιώνουμε την απώλεια της ασφάλειάς μας. Ότι υπάρχει ένα μέσο το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ και να μπω στην Αθήνα και να βγω στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού μέσα στη χώρα μου. Και ότι θα μπω και θα βγω ζωντανός. Θα βάλω το παιδί μου και θα το βγάλω ζωντανό. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Σταθερά στροχιάς κιόλας. Αν το μεταφράσεις λίγο, σημαίνει λες είναι σιγουριάς. Να σας πω κάτι τώρα, έτσι όπως το συζητάμε. Είναι από τη μία πλευρά οι συγγενείς των θυμάτων. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι που βιώνουν την απώλεια και τον πόνο των δικών τους ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, θέλαμε να σας πείτε δύο λόγια και για αυτούς που επιβίωσαν αυτή την τραγωδία. Και ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Έβλεπα μία ιστορία της αυτοκτονίας, αν θυμάστε, φέτος τον Ιούλιο του 22, 19 χρόνια μετά, ενός τότε μαθητή από τα Τέμπη, από το τραγωδί του 2003, που έλεγε ο πατέρας του, θα ήταν σήμερα 36 χρόνων το παιδί, ότι δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δεν ξέρω αν η αυτοκτονία οφειλόταν σε αυτό, αλλά ο πατέρας του περιέγραφε ότι είναι κάτι που δεν ξεπέρασε ποτέ. Σώθηκε από εκείνο το λεωφορείο από τα Τέμπη. Και έχει ίσως σημασία πως και αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν σε δίκαση να το ξεπεράσουν. Θα καταφέρουν, είναι το ερώτημα, να το ξεπεράσουν. Δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μία δυσκολία είναι ότι ήρθαν πάρα πολύ κοντά στο θάνατο. Αυτό που λέμε near death experience. Όταν το βλέπω αυτό, τρομάζω και είναι πολύ πιθανόν. Είναι δύσκολο να το ξεπεράσω και είναι πιθανό μετά να κάνω άγχος, να κάνω κατάθλιψη, να φτάσω στην αυτοκτονία. Το άλλο που είναι επίσης δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι αυτοί ζήσανε ενώ οι άλλοι πεθάνανε στο διπλανό βαγόνι. Αυτό τους δημιουργεί μεγάλες ενοχές, τις οποίες καλούνται επίσης να διαχειριστούν και είναι πολύ πολύ δύσκολο. Αυτό συμβαίνει όταν είναι και σε πιο μικρά ατυχήματα, που μέσα σε ένα αυτοκίνητο είναι 2-3 συνεπιβάτες, σκοτώνεται ένας και οι άλλοι μένουν. Και οι άλλοι έχουν υποστεί πολύ μεγάλο ψυχικό τραύμα. Είναι οι τύψεις δηλαδή. Είναι οι τύψεις ότι εγώ ζω, θα μπορούσα να ήμουν εγώ στο άλλο βαγόνι, θα μπορούσα να είχα βγάλει το άλλο εισιτήριο, θα μπορούσα να είχα πάει να πάω στο κηλικείο, όπως λέγανε τώρα, και τώρα δεν θα ζούσα ή θα ζούσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και ενοχές. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη τραγωδία. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν χάσει κάποιον, είναι οι άνθρωποι που μένουν πίσω και είμαστε και όλοι εμείς που μπορεί να μην είχαμε κάποιον συγγενή. Ωστόσο, δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μας. Είναι όλη μέρα αυτή η σκέψη. Κοιτάμε παγωμένοι και τρομοκρατημένοι. Παγωμένοι, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι, είναι η πρώτη αντίδραση που μου είπατε νωρίτερα σε μεγάλες απώλειες. Καταρχήν κοιτάμε όλοι γιατί όλοι μας με κάποιο τρόπο με κάποιον ταυτιζόμαστε. Ναι. Αν είμαστε 20 χρονών με το νερό που έφυγε, αν είμαστε πιο μεγάλοι με τα παιδιά που δίνουμε για να μπουν μέσα στα τρένα, κάπως όλοι σκεφτόμαστε. Αν ήμουν εγώ σε αυτή τη φάση, τι θα έκανα τώρα. Ναι. Οπότε τρομάζουμε. Και επειδή ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγάλος, ξέρετε, αν είχε γίνει και ήταν μόνο ένα το θύμα, δεν θα μίλαγε κανένα σήμερα. Ναι. Γιατί και παλιότερα έχουν γίνει. Και κάθε μέρα γίνονται τροχαία. Και 20χρονοι φεύγουν, και γονείς φεύγουν, και ξαδέρφια φεύγουν. Δεν μιλάμε τώρα, επειδή είναι μεγάλος αριθμός και επειδή είναι ένα μέσο σταθερής τροχιάς που είναι υπό τον κρατικό έλεγχο, πολύ λίγο. Mm-hmm. Όλοι το κοιτάζουμε παραπάνω, είναι και προεκλογικά. Δεν θα πω σε πολιτική συζήτηση, αλλά και αυτό παίζει ρόλο. Ότι έχουν ασχοληθεί και ο καθένας μιλάει από το δικό του μετερίζει, χωρίς να σέβεται τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Είναι όλα αυτά μαζί και μας έχουν κάνει και ασχολούμαστε. Υπάρχει, επειδή το έθεσε πριν η Χρήστα, ότι όλοι μας είμαστε παγωμένοι, όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και η κοινωνία είναι πάρα πολύ πιεσμένη ψυχολογικά όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων, από τα μνημόνια μέχρι την πανδημία, από όλο αυτό το κομμάτι. Και έρχεται ακόμη ένα γεγονός που βαραίνει, αυτό που δεν ξέρω πώς το λέτε στην επιστήμη σας. Αν τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ψυχολογία της μάζας, να το πω έτσι, ή η ψυχολογία των πολιτών, πώς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλο αυτό που συμβαίνει και ποια είναι η διαχείριση. Γιατί εκεί που λένε είναι κατά αυτό που λέει ο λαός, εκεί που πάει να πεις δόξα τω Θεώ, είναι βοήθα Παναγιά μου κοινωνικά. Κάθε μέρα καινούργια πράγματα που καρφώνονται στο κεφάλι σου, τα αντιμετωπίζεις, εικόνες δύσκολες.
Πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα η κοινωνία. Ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση άμεση εμπλοκή, εννοώ, είτε με το δυστύχημα, είτε με την. Με, το, με άλλη καταστροφή. Το θυμικό που δημιουργείται εννοείς. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή προβάλλονται πολλοί ανθρώπινες ιστορίες και έχουμε απώλειες που θα μπορούσε να έχει ο καθένας μας, κάποιος από το σπίτι μας να έλειπε τώρα, όλοι ταυτιζόμαστε, αυτό που σας είπα, και κοιτάμε κοντά και ασχολούμαστε. Θα γίνω πολύ κοινική για να πω ότι σε λίγο οι περισσότεροι θα το έχουμε ξεχάσει και θα υπάρχει σαν δημοσιογραφικό γεγονός. Οι άνθρωποι όμως που χάσαν τους δικούς τους. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ έτσι. Αυτοί δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο φορτίο, το μεγαλύτερο βάρος. Και όσο μπορούμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, αν μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους λίγο παραπάνω. Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό που είπατε μόλις τώρα. Γιατί όλες αυτές τις μέρες μιλάμε με συγγενείς των θυμάτων, των αγνοωμένων μέχρι προχθές, μέχρι να ταυτοποιηθούν. Ακούγαμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν και ψυχολόγοι που τους υποστηρίζουν κλπ. Εσείς καταλάβατε ως επαγγελματίας, ως επιστήμονας, ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ψυχολογική υποστήριξη? Δηλαδή υπήρχε κάποιος δίπλα τους που τους φρόντιζε σε αυτή την ταλαιπωρία μέχρι και σήμερα? Δεν έχω βρεθεί στον τόπο, οπότε δεν ξέρω να σας πω γι' αυτό. Ναι. Κύριε δεν Βαλτά. Έχω βρεθεί στον τόπο, ναι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλτά. Να είστε καλά.